δέλτα σίγμα της ΔΕΙΑΝ με την 90 κάθετα κάθετο 11 έκτου 2014 απόφασή του υπήγαγε όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι του 14 Απριλίου 2014 στις διατάξεις του νόμου 4257 του 2014. Ο νόμος αυτός αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και στην ουσία η ΔΕΙΑΝ υιοθέτησε αυτό το νόμο και για τις δικές της οφειλές. Τι λέει αυτός ο νόμος? Λέει ότι οι εξυπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου 2009 μπορούν να τακτοποιούνται σε δόσεις και συγκεκριμένα σε 24 δόσεις με τον όρο ότι καμία δόση δεν θα είναι κάτω από 150 ευρώ. Το σημαντικό σε αυτή τη ρύθμιση γενικότερα του νόμου είναι ότι διαγράφονται, απαλήφονται κάθε λογής προς αυξήσεις και πρόστιμα. Δηλαδή, μόνο οι οφειλές όπως είχαν, όταν είχαν γεννηθεί στην ουσία. Αυτά έχουμε λοιπόν για τις οφειλές μέχρι το 2009. 31 Δεκάτου 2009. Όσες τώρα ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1η-1η-2010 έως και 14 Απριλίου 2014, αυτές ρυθμίζονται ως εξής. Εάν καταβληθεί εφάπαξ το ποσό, τότε απαλλάσσονται 100% από τις προσαυξήσεις και πρόστιμα. Στη συνέχεια έχουμε για οφειλές μέχρι 5.000, εάν μπορούν να πληρωθούν σε 24 δόσεις και απαλλάσσονται κατά 80% των προστήμων και προσαυξήσεων. Για οφειλές από 5.000 έως 10.000 μπορεί να εξοφληθούν σε 48 δόσεις και απαλλάσσονται του 50% των προσαυξήσεων. Για οφειλές από 10.000 έως 20.000 είναι 72 δόσεις και απαλλάσσονται το 30% των προσαυξήσεων. Και για οφειλές από 20.000 και πάνω εξοφλούνται σε 100 δόσεις και απαλλάσσονται κατά 10% των προσαυξήσεων. Εδώ η δόση μπορεί να είναι και μικρότερη από 150 ευρώ. Λέει συγκεκριμένα, ναι, δεν ορίζει δόση και προφανώς επειδή είναι μεγάλα τα ποσά και σύμφωνα με τον αριθμό των δόσεων πρέπει να μην πέφτουμε σε ελάχιστο όριο, δηλαδή υπάρχει, προκύπτει το όριο από μέσα. Μέχρι πότε μπορούν να έρθουν για αυτή τη ρύθμιση? Αυτά όλα τώρα σύμφωνα με τον νόμο, μέχρι τις 14 Αυγούστου 2014 μπορούν να κάνουν αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις αυτού του νόμου. Είναι σημαντική διάταξη και εμείς στην ουσία την υιοθετήσαμε παίρνοντας το ηθικό δικαίωμα από την έκδοση αυτού του νόμου που αφορά γενικότερα χρέη προς το δημόσιο. Νομίζω ότι για τους καταναλωτές είναι μια διάταξη που τους εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό, τους συμφέρει και καλό είναι να ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα, διότι δυστυχώς μετά, εφόσον δεν ανταποκριθούν, είμαστε υποχρεωμένοι να παραπέμψουμε αυτά τα ποσά στη ΔΟΗ για ίσπραξη, με όλες τις συνέπειες, δηλαδή δέσμευση του ΑΦΜ, να μην μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα κτλ. Γι' αυτό λοιπόν στην ουσία καλούμε τους καταναλωτές, όλοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να προχωρήσουν στην ενέργεια που πρέπει να κάνουν, δηλαδή η αίτηση υπαγωγής, για να μην έχουν δυσάρεστες καταστάσεις μετά. Πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι αυτό το πράγμα αφορά κάθε είδους καταναλωτή. Να μην συσχέεται με μία διάταξη που έχουμε εδώ στη ΔΕΙΑΝ, η οποία αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Όταν δηλαδή αποδεδειγμένα ένας καταναλωτής έχει οικονομική αδυναμία, τότε υπάρχει μία ειδική ρύθμιση για αυτόν που εξετάζεται κατά περίπτωση. Αυτό λοιπόν είναι για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ ο νόμος που λέμε τώρα αφορά κάθε ένα ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης.